Και γρήγορα γρήγορα να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Αφροδίτη Ρέτζιου, την πρόεδρο της ΟΕΝΓΕ. Το είπα καλά, κυρία Ρέτζιου? Καλά το είπατε, κύριε Σκουρή. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε τι γίνεται με τις μέθα σήμερα, πρωτίστως στο λεκανοπέδιο και βεβαίως και στο νοσοκομείο που εσείς σας πετυχαίνουμε σε εφημερία τώρα. Ναι, σε εφημερία είμαι. Σε εφημερία στην κλινική μου δεν εφημερεύει σήμερα το νοσοκομείο μας. Χθες εφημέρευε. Κοιτάξτε, μόλις 36 κενές θέσεις με βάση, ελπίζω να μην έχει αλλάξει αυτό προς το χειρότερο, τουλάχιστον για σήμερα, σε κλίνες μεθ COVID έχουμε αυτή τη στιγμή στο λεκανοπέδιο. Όπως καταλαβαίνετε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα δύσκολη στην Αττική. Συνολικά, κυρία Ρέτζιου, πόσες, για να καταλάβουμε, αλλά στα αλήθεια, γιατί έχει γίνει Greek statistic το θέμα. Παλιά, θυμάστε, πριν μπούμε στα μνημόνια, τα στοιχεία πώς γινόταν με τις μεθ. Πόσες πραγματικά μεθ COVID έχουμε? Ναι, το υπέθεσα ότι θα μου κάνετε αυτό το ερώτημα. Ούτε εγώ είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ με βεβαιότητα να σας πω είναι ότι τα στοιχεία, τα επίσημα που δίνει το Υπουργείο για τις κλίνες συνολικά στις μονάδες εντατικής θεραπείας που έχουμε και τις γενικές κλίνες, αλλά και τις κλίνες COVID, δεν προέρχονται από την αύξηση, από την ανάπτυξη, κατά κύριο λόγο, νέων κλινών, αλλά από τη μετατροπή κλινών γενικών μονάδων εντατικής θεραπείας. Σε μονάδες COVID έχουμε το πολύ πρόσφατο παράδειγμα, στην δεύτερη υγειονομική περιφέρεια που ανήκει και το νοσοκομείο μου, όπου παίρνουν 15 κρεβάτια. Νοσοκομείο σας το Αττικό, να πω εγώ ότι είναι έτσι. Εγώ είμαι στο Θριάσιο. Στο Θριάσιο παίρνουν 15 κρεβάτια με έγγραφο της διοίκησης της δεύτερης υγειονομικής περιφέρειας και μάλιστα με κατεπίγουσες διαδικασίες, χωρίς να έχει εξασφαλιστεί επιπλέον προσωπικό και εξοπλισμός. 5 από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Θριάσου και 10 κρεβάτια από τη μονάδα εντατικής θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου τα αρπάζουν ουσιαστικά από τις γενικές ΜΕΘ και τα μετατρέπουν σε κλίνες με προσωπικό, γιατρό και υγειονομικό. Πώς γίνεται αυτό? Είναι με μετακίνηση, του προσωπικού από άλλα νοσοκομεία. Για παράδειγμα, στο Αττικό με μετακίνηση προσωπικού από το Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και από το Τζάνιο Νοσοκομείο. Στο δικό μου νοσοκομείο μετακινείται προσωπικό μαζί με τα κρεβάτια από τη Γενική ΜΕΘ για να πάει να γίνει ΜΕΘ COVID και καταλαβαίνετε εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους για την αντιμετώπιση ασθενών που αντιμετωπίζουν άλλα προβλήματα. Όπως? Υγείας, καρδιοχειρουργικά, περιστατικά, οτιδήποτε μπορεί να χρειαστεί εντατική θεραπεία. Τροχαία ατυχήματα, ειδικά δε σε ό,τι αφορά το Θριάσιο νοσοκομείο. Θέλω να μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά, όχι επειδή είναι το νοσοκομείο μου, αλλά επειδή ήταν το μοναδικό νοσοκομείο που είχε εξειδικευμένη μονάδα εντατικής θεραπείας για την νοσηλεία εγκαυματιών και αυτή έχει μετατραπεί από την πρώτη στιγμή της επιδημίας σε μονάδα για COVID, σε μια βιομηχανική περιοχή που ανά πάσα στιγμή μπορεί να χρειαστεί τέτοια ειδική μονάδα. Και από τα 16 συνολικά κρεβάτια που είχαμε για την νοσηλεία άλλων ασθενών, τώρα μένουν μόλις 6. Μάλιστα. Και, εντάξει, την ίδια στιγμή, εμείς δεν θα κουραστούμε να το λέμε ότι προέρχεται κατά κύριο λόγο τα νέα κρεβάτια προέρχονται από τη μετατροπή κλινών γενικών μονάδων εντατικής θεραπείας, όχι αυτών που προορίζονται για COVID, αλλά και το προσωπικό, το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό σε αρκετές περιπτώσεις
και η υποδομή αναπνευστήρες και τα λοιπά, και την ίδια στιγμή στο λεκανοπέδιο, που μπορεί αύριο να μην έχουμε ούτε μία κενή κλίνη, το απευχόμαστε, κενή κλίνη σε μονάδα εντατικής θεραπείας για ασθενείς με COVID, παραμένει στο απειρόβλητο ο ιδιωτικός τομέας, ενώ θα έπρεπε ήδη να έχει επιταχθεί και να ενταχθεί στο κρατικό σχέδιο, και μάλιστα ανεφόρων και όχι τώρα. Ο ιδιωτικός τομέας, αν γίνει, το εννοώ, όλοι το απευχόμαστε, θα παίρνει και μέθα και COVID περιπτώσεις ή όχι? Όχι προς το παρόν. Μέχρι στιγμής για non-COVID, αλλά καταλαβαίνετε, αυτό χρειάζεται έγκαιρη προετοιμασία και σχέδιο. Δεν γίνεται την τελευταία στιγμή. Και ασφαλώς, ναι, γιατί θέλει και προσωπικό αυτό, το οποίο θα είναι εξειδικευμένο, δεν γίνεται αλλιώς. Θέλει προσωπικό, θέλει σχέδιο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, δεν έχουν ενταχθεί από την πρώτη στιγμή στο σχέδιο. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε με τη λογική βλέποντας και κάνοντας, ενώ τα πράγματα έχουν φτάσει στο απροχώρητο και μπορεί να παρατηρείτε, ας το πούμε, μία επιπέδωση των κρουσμάτων. Όμως αυτό δεν θα αποτυπωθεί από τη μία στιγμή στην άλλη στην πληρότητα των κρεβατιών. Σωστό. Μέθη, γιατί όσοι ασθενείς νοσηλεύονται τώρα ή γίνεται η εισαγωγή τους τώρα στα νοσοκομεία, σε μία πορεία θα χρειαστούν κάποιοι, ένα ποσοστό από αυτούς, νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Αλλά εδώ το κριτήριο της κυβέρνησης είναι με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος και να μην πειράξουμε ούτε τρίχα, να το πω έτσι, από τους μεγαλοκλινικάρχες. Mm-hmm. Έχουμε τουλάχιστον 200 κρεβάτια εντατικής θεραπείας στον ιδιωτικό τομέα. Θα έπρεπε από 200, την πρώτη στιγμή να είχαν επιταχθεί. Το σύνολο των κλινών των ΜΕΘ, των ιδιωτικών θεραπευτηρίων, είναι σχεδόν 200, είπατε. Καλά άκουσα? Ναι, με βάση τους δικούς μας υπολογισμούς, καταλαβαίνετε. Είναι μια εφεδρεία. Η οποία είναι για σημαντική. Το κράτος, ναι, ναι. Εννοώ, η οποία θα έπρεπε να είχε αξιοποιηθεί από την πρώτη στιγμή και για την αντιμετώπιση των ασθενών με COVID, αλλά και των ασθενών non-COVID. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Ρέτζου. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Πραγματικά σας ευχαριστούμε. Καλά.